Είμαστε στο Λανσέρ, έτοιμοι για ένα πρωινό τρέξιμο. Φύγαμε. Πώς σου φαίνεται η νέα γειτονιά σε σχέση με τις προηγούμενες? Από τη μία μου αρέσει γιατί είναι έτσι κάπως πιο ήσυχα, λίγο πιο πολύ στο χωριό. Από την άλλη χτίζονται πάρα πολλά κτίρια και με ενοχλεί λίγο αυτό γιατί έχει λίγο θόρυβο. Ένα δρόμο ναι. Παραπέρα χτίζονται όμως εδώ. Ναι, εδώ είναι πιο ήσυχα, εδώ δηλαδή πραγματικά είναι αυτό το φαινόμενο της Ασουνσιόν. Φεύγεις από έναν κεντρικό δρόμο και εμφανίζεσαι ένα μέρος που όλοι γνωρίζουν όλους, είναι έτσι χαμηλά τα σπίτια, μονοκατοικίες. Πολύ ήσυχο μέρος, ρε παιδί μου. Πραγματικά παθαίνεις την πλάκα σου. Είναι σαν να έχεις πόλη και ακριβώς δίπλα είναι χωριό. Είναι πρακτικά αυτό που σημαίνει ότι η πόλη αναπτύσσεται πολύ γρήγορα, πολύ γοργά. Ιδίως τα τελευταία 10 χρόνια έχουν έρθει πολλοί επενδυτές από το εξωτερικό και χτίζουν ψηλά κονδομίνιουμ. Και εδώ βλέπουμε την παλιά όψη της πόλης που είναι μονοκατοικίες, είναι κήπη με πυκνή βλάστηση. Μόβλου ρουδάκια βλέπουμε εδώ, άνοιξη. Ναι. Μυρίζει και όμορφα. Και από δίπλα ακριβώς χτίζονται κονδομίνιουμ τα οποία είναι δεκαόροφα με πισίνες, με ξενοδοχεία κλπ. Και βλέπεις να μεταμορφώνεται ένα μέρος από εκεί που ήταν όλα μονοκατοικίες ή τέλος πάντων δεν είχε καν σπίτια σε μερικά οικόπεδα. Ξαφνικά χτίζονται αυτά τα μεγαθύρια και λες ρε παιδιά, τι θα γίνει η Ασουνσιόν σε 10 χρόνια αν επιστρέψουμε, θα έχει αλλάξει εντελώς η όψη. Ποια 10 χρόνια? Νομίζω ότι σε μερικούς μήνες αν επιστρέψουμε θα έχει αλλάξει η όψη της. Αλήθεια. Γιατί χτίζουν συνεχώς. Ναι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πάντως, εμένα μου αρέσει έτσι πως είναι σε αυτό το σημείο η πόλη, με τα πιο κοντά κτίρια, με τα πιο πολλά δέντρα. Και δεν ξέρω τι θα γίνει άμα χτιστεί με πολλά ψηλά κτίρια παντού. Νομίζω ότι θα γίνει σαν μια μεγάλη μεγαλούπολη. Ναι. Κάτι το οποίο εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Προτιμώ αυτό το στυλ που είναι λίγο σαν χωριό, που έχει το πράσινο από εδώ, από εκεί και είναι πιο χαμηλά τα κτίρια, έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε και τον ουρανό καλύτερα. Σωστό. Βλέπουμε ένα mango tree και έτοιμα mango, σαν αυτά που έχουμε συναντήσει πολλές φορές στην Κολομβία. Κρέμονται πάνω από το κεφάλι μας. Πώς σου φαίνονται, ωραία? Πολύ ωραία, ναι. Βέβαια, της Κολομβίας θυμάμαι ήταν έτσι λίγο πιο μπαμπάτσικα και πιο φρέσκα είχε πάντα. Είχε πολλά είδη. Ναι. Είχε μικρά, είχε μεγάλα, είχε τεράστια. Αλλά είχε πιο πολλά και παντού. Εδώ δεν τα βλέπω τόσο συχνά τα μάγκο. Είχε στον δρόμο παντού. Ήταν πατημένα μάγκο. Ναι. Δηλαδή, ήταν πατημένα μάγκο παντού. Θα μπορούσε να γλιστρήσει και να πέσει. Έχει παντού πολιτές εκεί στους δρόμους που πουλάνε φρούτα. Εδώ δεν το έχουμε πετύχει αυτό. Ισχύει, ισχύει. Να, ορίστε άλλη μια πολυκατοικία που χτίζεται αυτή τη στιγμή. Σε κάθε όροφο υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν. Ναι. Έχονται πριόνια. Κραδασμοί. Πάντως πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εργάζονται στην οικοδομή εδώ γιατί έχει παντού ζήτηση και αυτό προφανώς έχει βοηθήσει κιόλας τους ανθρώπους εδώ την οικονομία. Γιατί από τη στιγμή που συνέχεια χρειάζεσαι ανθρώπους να χτίζουν, να φέρνουν τα υλικά κλπ. Και προφανώς δουλεύουν πολύ και μεσητικά αυτή τη στιγμή, πουλάνε σπίτια, νοικιάζουν σπίτια. Γίνεται λίγο πανικός με αυτό το κομμάτι ναι. Εδώ στην Ασουνσιόν. Αλλά δεν ανεβαίνουν οι τιμές για τους ντόπιους. Γιατί θα έρθουν μετά οι ξένοι να πάρουν αυτά τα σπίτια. Θα τα αγοράσουν ή θα νοικιάσουν πολύ ακριβά. Είναι πολύπλοκο το ζήτημα, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε έτσι πολύ απλά, πολύ απλοϊκά, αλλά το σίγουρο είναι ότι έρχεται ένα τεράστιο κεφάλαιο στη χώρα επενδυτικά, το οποίο θα δημιουργήσει και δουλειές όπως κάνει αυτή τη στιγμή, δημιουργεί θέσεις εργασίας. Και μετά είναι και σε μεγάλο βαθμό ένα ζήτημα της κυβέρνησης σχετικά με το πώς θα διαχειριστεί αυτό το νέο κεφάλαιο που θα έρθει στην χώρα και τι επίδοση θα έχει αυτό για την οικονομία την τόπια. Να τα και τα μάγκο ξανά. Είμαστε στην περιοχή με τα μάγκο. Και αριστερά και δεξιά βλέπω μάγκο. Είναι λίγο άγουρα. Τι θα πάρουμε τώρα? Να το και το πατημένο. Ορίστε, αυτό ήταν η Κολομβία. Πολύ συχνό φαινόμενο. Ωραίο αεράκι, ε! Ναι, πολύ ωραίο. Και η θερμοκρασία? Είναι ιδανική. Λένε, υποτίθεται, αισθάνεσαι ότι είναι 36 βαθμούς Κελσίου. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι είναι 36. Πάντως η κανονική θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι 31 βαθμούς Κελσίου. Υποτίθεται ότι έχουμε σύμφωνα με το διαδίκτυο.